τις πληροφορίες που έχει συλλέξει θα μας μεταφέρει η καλή συνάδελφος από τον Όμιλο της Ναυτεμπορικής, η Ελίζα Καραγιώργη. Καλό μεσημέρι, Ελίζα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα... Είπα εγώ πριν από λίγο ότι κατά την έναρξη μάλλον της εκπομπής ότι υπήρξε βομβαρδισμός ενός νοσοκομιακού ιδρύματος στον Νύπρο. Υπάρχουν 1-2 νεκροί και μερικοί τραυματίες. Γενικότερα η κατάσταση δεν φαίνεται να βαίνει προς μια αποσυμφόρεση των συνθήκων. Αυτή τουλάχιστον εκτίμηση έχω εγώ. Ποια εκτίμηση έχεις εσύ? Η αλήθεια είναι πως έχουν οξυνθεί πολύ οι συνθήκες. Υπάρχουν και αυτές οι επιθέσεις ούτως ή άλλως και στο Βέλγορο τις τελευταίες ημέρες. Ενώ επίσης είχαμε και την συμφωνία και τη μετεκατάσταση των τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία στη Λευκορωσία. Οπότε φαίνεται πως τα πράγματα είναι ιδιαίτερως οξυμένα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όταν λες για τον Μπέλγορντ, εννοείς όμως έχει μεταφερθεί ένα είδος πεδίο μάχης στο εσωτερικό της Ρωσίας σε σχέση με τις μάχες που δίνονται στην Ουκρανία. Υπάρχει όμως και ένας άλλος ανησυχητικός παράγοντας και έχει να κάνει με τα πυρηνικά. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα πυρηνικά στη Ρωσία και σε σχέση με τη Λευκορωσία? Ανακοίνωσε χθες την Πέμπτη ο Λουκασέγκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας και πολύ στενός σύμμαχος του Πούτιν, ότι η μετεκατάσταση ορισμένων τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία στη Λευκορωσία έχει ήδη αρχίσει. Συγκεκριμένα, η Ρωσία υπέγραψε μια συμφωνία την οποία είχαν προανακύλει από τον Μάρτιο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία λοιπόν υπογράψαν μια συμφωνία για την αποθήκευση των πυρηνικών κεφαλών σε ειδική εγκατάσταση που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι περίπου 1η Ιουλίου. Υπήρξαν και το Μάρτιο αντιδράσεις φυσικά και από το ΝΑΤΟ. Το Μίνσκ ωστόσο υποστηρίζει ότι τα ρωσικά πυρηνικά σχέδια δεν αντιβαίνουν στις διεθνείς συμφωνίες για τη μη διάδοση των πυρηνικών, καθώς η ίδια η Λευκορωσία δεν θα ελέγχει ουσιαστικά τα όπλα αυτά. Ωστόσο, τονίζουν ότι είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε. Είναι μια ανταπάντηση τέλος πάντων στις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή αυτή τη στιγμή και θέλουμε εμείς να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Μάλιστα, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, ο Σεργέη Σοϊγκού, δήλωσε ότι η Δύση διεξάγει έναν ακήρυχτο πόλεμο εναντίον όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά και της Λευκορωσίας. Παράλληλα, όμως, υποστήριξε ότι δεν μεταβιβάζεται ο έλεγχος των πυρηνικών στη Λευκορωσία και ότι η απόφαση για τη χρήση τους παραμένει στη Μόσχα. Και σημείωσε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία συμμορφώνονται με όλες τις υπάρχουσες διεθνείς νομικές υποχρεώσεις. Είχαμε πάντως, Κώστα, σήμερα και κάτι δηλώσει του Μετβέντεφ. Ναι, για πες μου. Που είναι γνωστός για τις εμπεριστικές του δηλώσεις. Είπε ο ίδιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος, ότι μάλιστα θα διαρκέσει δεκαετίες και μπορεί να έχουμε 3 χρόνια και χειρία 2 χρόνια συγκρούσεων. Αλλά αναφορικά με τα πυρηνικά, έθεσε πάλι την προοπτική μιας πυρηνικής σύγκρουσης, λέγοντας ότι η Ρωσία θα πρέπει να εξαπολύσει ένα προληπτικό χτύπημα εφόσον η Δύση προμηθεύσει την Ουκρανία με πυρηνικά. Ο Μετβέντεφ έχει κάνει εμπριστικές δηλώσεις. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τον πάρουμε στα σοβαρά το Μετβέντεφ, αλλά τέλος πάντων, όντως αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Ανά μία φορά τη βδομάδα κάνει και μία εμπριστική δήλωση, σαν να προσπαθεί να διατηρήσει αυτή την ομιχλώδη κατάσταση. Και επί της ουσίας στρέφεται, φαίνεται, από τον πόλεμο. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση με αυτά που λέει. Είναι πολύ στενός σύμμαχος του Πούτιν, ο Μετβέντεφ. Προφανώς, από τους στενότερους συμμάχους. Από τους στενότερους. Για πες μου όμως τώρα, πόσο πραγματική είναι η ανησυχία του Κρεμλίνου με αυτές τις παραστρατιωτικές ομάδες, οι οποίες φαίνεται να δρούνε στο έδαφος της Ρωσίας, και εκεί είναι το ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι μια εξέλιξη, θα μπορούσαμε να πούμε και ανησυχητική, γιατί είναι μια. Τέλος πάντων, έχουν γίνει κάποιες επιθέσεις από τη Δευτέρα στη συνοριακή πόλη στο Βέλγορο. Στο Βέλγορο, μάλιστα, η Μόσχα επέβαλε αντιτρομοκρατικό καθεστώς προκειμένου να απομακρύνει τους αμάχους για να αντιμετωπίσει την επίθεση αυτή. Το καθεστώς υποτίθεται πως έληξε την Τρίτη. Δήλωσε ότι η επιχείρηση έχει λάβει τέλος, ότι έχουν εξοντωθεί οι ένοπλοι και ότι έχουν αποθηθεί. Ωστόσο, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την απόθεση και εξόδωση περισσότερων των 70 Ουκρανών εθνικιστών. Τώρα, τι συμβαίνει με την περίπτωση αυτή? Το Κίεβο λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Καλά, γενικώς το Κίεβο αρνείται όλες τις επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Και φαίνεται ότι 2 παραστρατιωτικές οργανώσεις, το Σώμα Ρώσων Εθελοντών και η Λεγιόν για την Ελευθερία της Ρωσίας, έχουν αναλάβει την ευθύνη. Οι παραστρατιωτικές αυτές οργανώσεις είναι λιποτάκτες ουσιαστικά.
Το Σώμα Ρώσων Εθελοντών ιδρύθηκε από τον ακροδεξιό Ρώσο πολίτη τον Ντένις Καπούστιν τον περασμένο Αύγουστο και απαρτίζεται από Ρώσους που έχουν πολεμήσει στην Ουκρανία κατά των ρωσικών δυνάμεων εισβολής. Αυτός είναι μια περίπτωση, αυτός είναι ένας νεοναζί, έχει σχέσεις και με το τάγμα του Αζόφ, μάλιστα ήταν στη Γερμανία και ήταν γνωστός και στις αρχές, ήταν χούλιγκαν, επίσης ειδικευόταν και στις πολεμικές τέχνες και μάλιστα το 19 εκδιώχθηκε από τη Γερμανία και του επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στο χώρο Σέγγεν. Και τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει βρει τροφή σε αυτή την περίεργη κατάσταση που συμβαίνει σε κάποιες περιοχές της Ουκρανίας. Βέβαια, περίεργος δεν είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι καταστροφή, αλλά κάποιες από τις συνθήκες είναι περίεργες και βρίσκει τροφή εκεί και πρόσφορο έδαφος για να δράσει. Πρόκειται περί νεοναζί, έτσι. Έτσι λένε και τα διεθνή μέσα, ότι είναι νεοναζί και επίσης και οι άλλοι, η Λεγιώνα για την Ελευθερία της Ρωσίας, θέλουν ας πούμε, να πολεμήσουν σε τάξη των όπλων δυνάμεων ότι είναι εναντίον του Πούτιν, αλλά και αυτοί είναι λιποτάκτες. Βέβαια να πούμε ότι ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή λέγοντας ότι θέλει να αποναζιστικοποιήσει την Ουκρανία. Με τέτοιες περιπτώσεις βρίσκει και ο ίδιος ουσιαστικά το βήμα να πει ότι σωστό, κοιτάξτε, εγώ σωστό. Τελικά έχω δίκιο. Πολύ, πάρα πολύ σωστή η διαπίστωσή σου, Ελίζα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες για το ουκρανικό μέτωπο. Να είσαι καλά.